Καλημερούδια! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη! Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να περάσατε όμορφα το Πάσχα σας, να ήταν ένα ωραίο ήρεμο Πάσχα, με ωραίες οικογενειακές έτσι στιγμές. Εμείς φύγαμε λίγο εκτός Αττικής, ωραία ήτανε, οικογενειακά ήσυχα. Και έτσι μ' άρεσε που κάναμε Πάσχα εκτός Αθήνας, που ήταν έτσι χωριουδάκι και το ζήσαμε λίγο διαφορετικά. Πολύ όμορφα ήτανε. Να σας πω την αλήθεια, φέτος το Πάσχα είχα αποφασίσει ότι όσο θα λείπω θα κάνω αποτοξίνωση από τα social media και το κατάφερα, μπορώ να σας πω. Δεν άνοιξα καθόλου Instagram, δεν άνοιξα τίποτα. Έτσι ήθελα να πάρω το χρόνο μου να αποτοξινωθώ πραγματικά και μπορώ να πω ότι μου έκανε πάρα πολύ καλό αυτό. Πεμπτούλα σήμερα και η πεμπτούλα μου με βρίσκει με πονοκέφαλο. Φταίει το πρωινό μου το ραντεβού, παιδιά. Είχα 10:30 ένα ραντεβού στη Νέα Ιωνία, όπου μου δημιουργήθηκε πονοκέφαλος διότι δεν έβρισκα να παρκάρω πουθενά. 10:30 έπρεπε να είμαι στο ραντεβού μου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό ραντεβού και δεν ήθελα να καθυστερήσω καθόλου. Και ανοχώθηκα πάρα πολύ στο ότι δεν έβρισκα να παρκάρω. Πάρκινγκ δεν υπάρχει πουθενά στην Ιωνία να βρεις κάπου να παρκάρεις, ρε παιδί μου. Και πάρκαρα πολύ πολύ μακριά. Ήθελα ταξί, παραλίγο και θα ήθελα ταξί για να φτάσω στο ραντεβού μου μετά. Αλλά εντάξει, περπάτησα λίγο. Αλλά φοράω μια πολύ μικρή, ούτε καν πλατφορμίτσα. Απλά είναι λίγο πιο υπερυψωμένο και με δυσκολεύει πάρα πολύ. Αλλά είναι τώρα αυτή η περίοδος που δεν ξέρεις τι να βάλεις. Να βάλω το κλειστό, να βάλω το ανοιχτό. Δεν μπορώ να βάλω και πολύ κλειστό, δεν μπορώ να βάλω και τέλος ανοιχτό. Είμαι σε μια τέτοια φάση τώρα, εγώ τουλάχιστον. Τώρα με βρίσκεται στο αυτοκίνητο που κατηφορίζω προς κέντρο, γιατί πηγαίνω στο event της La Roche Posay, που αγαπώ πάρα πολύ. Και κάθε φορά που με καλούν σε event της La Roche Posay είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι μια εταιρεία που την πιστεύω πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε όσες με ακολουθούν χρόνια ότι είναι μια εταιρεία που σας μιλάω για αυτή από τα πρώτα μου βήματα. Η La Roche με έχει σώσει από την ακμή, με έχει βγάλει από ακμή. Ειλικρινά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κάθε φορά που είναι να βρεθώ σε event της La Roche. Λοιπόν, με τσίπησε κουνούπι. Τέλεια. Μέσα στο αυτοκίνητο, αρχίσαμε με τα κουνουπάκια. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να είναι τέλειο event εντωμεταξύ αυτό εδώ. Κάτι έχω στο μυαλό μου, κάτι έχω καταλάβει γιατί με πήραν χθες και με ρωτήσανε κάτι. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο event. Φύγαμε. Πάμε. Παρεούλα. Θα τα δούμε όλα. Sun is warm, there's a gentle breeze. All the birds are making homes inside the evergreens. The air is clear, with our loved ones close. You can pick out every star without a telescope. So beautiful to see how we have changed in time. Everything we've lost comes home again, and I will grab onto your arm a little stronger than we were before. I've missed your face, has it been that long? Looking forward to a fire and a sing-along. Let's stay the same as the children grow and teach them all the simple things we thought we used to know. Τσιν τσιν! Α, εσύ είσαι και ασορτή! Μάτσι μάτσι! Έτσι! Κάτσε και ένα χρόνο που έχεις και ένα ψημάτα και μετά κάνουμε δουλειά. Ναι. Ωραίο! Κάνε άλλα πράγματα. Καλησπέρα. Αφού μου μιλάει, καλά είμαστε. Γιατί, τι εννοείς, γιατί μου είπες έχει πάρκινγκ και δεν είχε και τώρα παίζεται το αυτοκίνητό μου εκεί που το έβαλα. Αν θα το βρω, πες. Αυτό δεν ξέρω. Ή αν έχει γίνει μποτιλιάρισμα απ' έξω και δεν ακούω τίποτα. Γιατί δεν μπορεί, κάτι θα ακούγαμε. Δεν γίνεται. Κάτι. Βρεθήκαμε. Βέβαια, έχουμε και την άλλη εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Αρχίσαν τα καλά. Αρχίσαν να ψυχαλίζει τώρα, αλλά εδώ ρισκάρουμε και καθόμαστε. Είμαστε ποζάχαροι. Ναι, δεν κατάλαβα. Γλυκούλες είμαστε. Φεύγουμε από το event, κάπως έτσι Μαρίλια, κάπως έτσι εγώ. Και καλά είσαι στον Αλέξανδρο, εγώ να το δώσω στο Βαγγέλη. Παιδιά, δείτε εδώ, δεν ξέρω πόσα είναι. Είναι αρκετά. Εγώ βγαίνοντας από το event πήρα μόνο δύο.
Αλλά με περίμενε μια κοπέλα που κρατάει ένα σωρό και μου λέει: Αλλά πάρε μαρινέλι για τον μικρό και αυτά. Και λέω: Άντε, ας τα πάρω. Και δείτε το χαμόστερα. Τα μπαλόνια τα είχε στο event. Ήταν γεμάτο τέτοια μπαλόνια. Και μου λέει μια κοπέλα εκεί: Πάρε μερικά για τον Αλέξανδρο. Και τη λέει: Εννοείται θα πάρω. Πολλά. Πολλά. Σ' αρέσουνε. Ναι. Επέξε. Αγνοήστε εδώ το χάος. Εδώ, βασικά εδώ είναι το χάος. Κάτω φαίνεται, εδώ. Αλλά είπα σήμερα, επειδή αύριο θα έχω κάποιες άλλες έτσι δουλίτσες, γιατί συνήθως Παρασκευή αλλάζω σεντόνια, να τα βάλω έτσι να τα πλύνω και τώρα περιμένω το στεγνοτήριο να στεγνώσουνε. Εγώ θα σας το δείξω αυτό το φόρεμα, αλλά δεν ξέρω αν θα το προλάβετε. Παρακαλώ. Ναι, κάντε εσύ, για προσπάθησέ το. Για προσπάθησε το και έρχομαι. Δεν ξέρω αν θα το προλάβετε, παιδιά. Είναι ντιόμ, να ξέρετε, βγαίνει σε 2 ή 3 αποχρώσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει τέλεια τιμή. Τέλεια τιμή. Μπείτε να το δείτε. Έχει φέρει και άλλα ωραία καλοκαιρινά, αδερφή μου. Θα σας βάλω το link από κάτω να ρίξετε μια ματιά. Ειδικά αυτό είναι τόσο όσο. Έχει και λάστιχο εδώ, κοιτάξτε πόσο ανοίγει. Πάρα πολύ. Να πάω από τον άλλο καθρέφτη, ελάτε. Δείτε από εδώ που ίσως φαίνεται λίγο καλύτερα. Εδώ με τα κουμπάκια του. Έχει και το γιακαδάκι του. Είναι μίντι. Είναι. Τέλειο, παιδιά. Πολύ πολύ ωραίο και μου αρέσει πολύ και στο χρώμα της άμμου. Έχει και ένα στο χρώμα της άμμου. Πολύ ωραίο. Έχει και τις τσεπούλες του. Είναι δροσερούλι. Νομίζω ότι θα το ευχαριστηθείτε αν κάποια το πάρει. Ελπίζω μόνο να το προλάβετε γιατί στο Instagram έχει γίνει ήδη χαμός. Πάω να αλλάξω ρούχα γιατί εντάξει τώρα. Αν και δεν είναι κακό, ρε παιδιά, για να πάω στο λόγο. Βασικά, όχι, πρέπει να αλλάξω ρούχα γιατί πρέπει να βάλω αθλητικά. Μπορεί να ταιριάζει βέβαια και με σνικεράκια, γιατί όχι. Βρέχει τώρα. Γι' αυτό τώρα και είμαι σε φάση που δεν ξέρω τι να κάνω. Μ' αρέσει πολύ. Εδώ με τον Αλέξανδρο κάνουμε τεστ. Ποια από τα αυτοκινητάκια του μπορούν αυτά εδώ τα 11 μπαλόνια. 11 είναι. Μπορεί, να σηκώσουν και μπορούν αυτό το μικρό. Μπορεί το μπουκάτι να σηκώσει. Το μπουκάτι. Το μπουκάτι να σηκώσει. Ναι. Δεν είναι βαρύ το μπουκάτι. Όχι, είναι. Και τώρα έχω μπλέξει αυτή την ιστορία. Βάζουμε και βγάζουμε μαξάκι για να δούμε ποιο. Για να το δω το πόσο μικρό είναι. Α, ναι, μπορεί και να μπορεί να το σηκώσει. Για φέρε να δούμε. Μπορεί, μαμά. Ναι, τώρα βάλαμε μαζί και το μπουκάτι. Ναι. Και το Mercedes, αλλά δεν τα σηκώνει. Δεν έχω ιδέα του μεταξύ αν αυτό εδώ είναι μπουκάτι, έτσι. Εγώ τώρα είπα ότι μου είπαν εδώ. Αλλά δεν τα σηκώνει μαζί. Αλλά μόνο το Mercedes το σηκώνει, να. Κοιτάξτε εδώ. Πατάει και ουπ. Που μας αρέσει το Mercedes να βάλει το μπουκάτι. Α, αυτά φοβήθηκα ότι θα πεις τώρα. Πάει για το μπουκάτι στον ουρανό. Άμα το αφήσεις αυτό τώρα έξω στον δρόμο θα φύγει πάνω στον ουρανό. Αν δεν έχει ταβάνι πάει, εξαφανίστηκε το μπουκάτι μαζί με τα μπαλόνια. Θα πάει σε άλλο παιδάκι. Σε παιδιά. Α, δεν ξέρουμε, σε όποιο τύχει, σε όποιο είναι τυχερό. Θέλω να μου πείτε πολύ ειλικρινά πόσες ξέρατε όταν σας είπα για λογοθεραπεία. Ότι έχουμε, ότι θα έρχονταν και αυτό εδώ μαζί μας. Πολύ ειλικρινά πείτε μου. Επιστρέψαμε στο σπίτι και μυρίζει μπαλονίλας. Σας έχω πει νομίζω ότι η γνώμη μου για τα μπαλόνια δεν αντέχω, δεν μπορώ να φουσκώσω μπαλόνι και δεν μπορώ να μυρίζω τα μπαλόνια και έχουν αυτή τη μυρωδιά σαν τα γάντια που φοράνε οι οδοντίατροι που έτσι και μου πάει στο μυαλό, καταλάβατε. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω το βράδυ. Νομίζω θα βγουν στο κλιμακοστάσιο τα μπαλόνια. Και τώρα που μιλάμε για κλιμακοστάσιο, επειδή ο μπαμπάς μου κοντεύει να μου κάνει. Πώς λέγεται, έξωση. Έξωση λέγεται που σου δείχνω το σπίτι. Έξωση. Γιατί αφήνω τα πακέτα που έρχονται στο κλιμακοστάσιο και επειδή ανεβαίνει ο μπαμπάς μου, μου λέει καμιά μέρα θα σκοτωθώ. Και ο λόγος θα είσαι εσύ με τα πακέτα σου στις σκάλες. Ποιος είναι ο κλιμακοστάσιος? Οι σκάλες έξω, αγάπη μου. Θα καθίσω εγώ στο Instagram τώρα να κάνω έτσι ένα unboxing και θα κρατήσω και μερικά να σας δείξω εδώ για να μην σας τα δείξω όλα αυτά και βγει το βίντεο 100 ώρες, να σας τα δείξω όλα μα όλα. Θα σας δείξω κάποια από αυτά. Και αυτός εδώ ο χαμός είναι μετά από το unboxing, παιδιά. Σοκ. Δεν ξέρω τι να πω. Και τώρα θέλω να καθίσω λίγο να δω ποια πράγματα θα κρατήσω εγώ για εμένα και ποια πράγματα θα βάλω στο κουτί για giveaways κλπ. Και να ξέρετε, επειδή έχουν μαζευτεί αρκετά, θα σας κάνω σύντομα και ένα διαγωνισμό πάλι εδώ, γιατί στο προηγούμενο που όσες είδατε ότι δεν κερδίσατε, μου στεναχωρηθήκατε, παιδιά, δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, θα κάνω όσο πιο συχνά μπορώ διαγωνισμούς. Τώρα πιο... Μα. Ορίστε, χαρά μου. Ω, πού πήγαν τα μπαλόνια, καλέ? Τα κότσα. Ω, πάνε τα μπαλόνια. Ξέρετε ποιο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση? Το αβ αυτό εδώ. Έλα.
Τα καθαρίσει, λέτε. Εδώ. Πράσινο σαπούνι και μαστίχα Χιού μυρίζει τέλεια. Ξέρετε τι αδύναμη εγώ έχω στην εταιρεία Ava και χρησιμοποιώ πάρα μα πάρα πολύ το περλέ. Αυτό παίρνω εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Πολύ πολύ ωραίο και επίσης θέλω να ξέρετε ότι μυρίζουν υπέροχα και αυτή εδώ σειρά από φα. Εδώ και βγαίνει και σε σπρέι και με ρολόν. Τι άλλο μου άρεσε πάρα πολύ. Μου ήρθανε και τέλεια κραγιονάκια από MAC. Αυτά εδώ πέρα που είναι με τη γυαλιστερή συσκευασία. Τι άλλο να δείτε, εντάξει εδώ Metal Detox σας έχω χιλιοδείξει, δεν χρειάζεται να σας μιλήσω πάλι. Αχ, και κάτι άλλο θέλω να σας δείξω τώρα και δείτε ποια είναι το μάτι μου σίγουρα. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Jumbo. Γιατί... το είπαμε αγάπη μου, το είπαμε. Γιατί ψάχνω να βρω ένα συντριβανάκι. Και είδα ότι έχει, αλλά έχει με μπαταρίες. Αλλά δεν πειράζει, επειδή είναι οικονομικό, θα πάρω να το δοκιμάσω, να δω μήπως και αυτό δεν κάνει φασαρία, γιατί έχω δοκιμάσει δύο άλλα συντριβανάκια που έχουν το νεράκι, καταλάβατε. Αλλά κάνει πολύ φασαρία ο μηχανισμός που σπρώχνει το νερό πάνω. Και δεν χαλαρώνει, άμα ακούς κρου-κρου-κρου-κρου-κρου-κρου όλο το βράδυ. Και εγώ θέλω κάτι να ακούγεται μόνο το νεράκι, έτσι, αλλά πολύ ελαφριά, όχι έντονα. Και θέλω να πάω να πάρω ένα από αυτά που έχει στο Jumbo που είναι με μπαταρίες, να δω μήπως και δεν κάνει αυτό φασαρία. Βέβαια θα μου πεις τώρα με την μπαταρία, θα βάζω επαναφορτιζόμενες εννοείται. Απλά, πόσο φαντέχει ρε παιδιά, φοβάμαι φαντέχει 2-3 ώρες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάω να τα δω γιατί είναι πάνθυνα και βλέπω. Ενδιαφέρον να το τραβήξεις βίντεο αυτό. Μιλάμε απίστευτο. Τι συνέβη φίλε? Περίεργο αυτό που θα σας πω, αλλά στο Jumbo είχε τα συντριβανάκια, δύο είχε και μπορούσες να τα ακούσεις, να τα δεις να δουλεύουν, δηλαδή είχε μπαταρίες και εξεπλάγει, να σου πω την αλήθεια, το πίστευα. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται και αυτό κάνει λίγο θόρυβο το μηχάνημα αυτό που τραβάει το νερό για να πάει πάνω. Τέλος πάντων, το πήρα παρόλα αυτά γιατί είχε 4-5 ευρώ, τώρα δεν θυμάμαι πόσο είχε, νομίζω 5. Και λέω δεν βαριέσαι τώρα, στο δοκιμάσω και βλέπουμε. Καθίστε να πάω λίγο να το φτιάξω, να το βάλουμε να λειτουργήσει, να το δούμε και παρέα. Έχει τις πετρούλες ξεχωριστά, εδώ. Θα τις βάλω, γιατί μου αρέσανε. Να σας πω την αλήθεια. Για να δούμε από πού ανοίγει τώρα, εδώ. Το φως. Ούτε καν. Ούτε πετύχε φως εδώ. Ούτε καν. Το χαλασμένο πήρα, ρε παιδιά. Και δεν τρέχουνε. Και εδώ δεν δείχνω. Θα αρχίσουνε, λέτε, σιγά σιγά να τρέχουν αυτά. Εντάξει, δεν θα μου φανεί περίεργο αν πήρα και το χαλασμένο, γιατί πάντα όταν θα αγοράσω κάτι χαλασμένο θα είναι. Το βλέπετε αυτό τώρα. Τρέχει, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Ήμουνα σίγουρη, δηλαδή κάθε φορά που θα αγοράσω ένα τέτοιο πραγματάκι ηλεκτρονικό αυτά, από κάπου χάνει τώρα, κοιτάξτε. Φοβερό. Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Και τώρα για να κλείσουμε, έκανα αξιόλογο Jumbo, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα πανάκια που βρίσκω στο ταμείο που τα παίρνω συνέχεια και με βολεύουν πάρα πολύ για τα γυαλιά. Κάτι μεμβράνες που θέλω για κάποια χαρτιά που χρειάζομαι. Α4 χαρτί, το οποίο θέλω να σας πω ότι δεν περίμενα ποτέ ότι θα τελειώνα τόσο γρήγορα την προηγούμενη αυτή συσκευασία, γιατί δεν είχαμε εκτυπωτή και
πολύ σπάνια θα χρειαζόμουν. Από τότε που αποκτήσαμε στο σπίτι εκτυπωτή, θέλω να σου πω ότι έχω εκτυπώσει τα πάντα. Και εδώ πέρα τσιμπιδάκια και φρουκέτες. Οι φρουκέτες, ρε παιδιά. Πώς κόλλησα τώρα εγώ. Τέλος πάντων, φρουκέτες νομίζω λέγονται. Γιατί είχα ξεμείνει εντελώς και προχθές που προσπαθούσα να κάνω. Πήγα σε μια βάφτιση το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και ήθελα να κάνω το μαλλί της Kendall Jenner που είχε στο κόκκινο χαλί. Εκεί δεν είχα τσιμπιδάκια. Και έβαλα κάτι πρόχειρα που βρήκαμε, κάτι στρασάκι και τέτοια. Οπότε αυτά δεν πήραμε τίποτα σπουδαίο. Α, και το συντριβανάκι, το οποίο για να σας το δείξω και αυτό, θα σας το δείξω. Επίσης, αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσω πριν κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί θα το ξεχάσω, το Ava με το πράσινο σαπούνι, να ξέρετε, είναι τέλειο. Και πολύ ωραία σαπουνάδα και πολύ ωραία καθαρίζει και μυρίζει τέλεια. Μυρίζει θεϊκά, όλη η κουζίνα μυρίζει, δεν ξέρω, ένα πολύ ωραίο φρέσκο άρωμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ να το δοκιμάσετε. Πολύ καλά βλέπετε, το συντριβανάκι λειτουργεί κανονικότατα, αρκεί να έχεις υπομονή και να μην βιάζεσαι, να διαβάζεις τις οδηγίες. Λοιπόν, είχα βάλει πάρα πολύ νερό, γι' αυτό έτρεχε και οι μπαταρίες που είχα βάλει δεν βοηθούσαν ώστε να ανάψει το φως, απλά γινόταν μόνο η διαδικασία με το νερό. Οπότε το συνδέσαμε στο ρεύμα και όλα καλά και το φως λειτουργεί και όλα. Εν τω μεταξύ το φως είναι λίγο πιο έντονο νομίζω, δεν ξέρω, αλλά κάνει, κοιτάξτε, ωραίο εφέ. Πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται και ωραία. Και για τα 4-5 ευρώ που είχε, πόσο το πήρα, νομίζω ότι είναι αξιοπρεπέστατο και ωραίο και μικρούλι. Δεν θα γυρίσω κάμερα, θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω με τον ήχο από το συντριβανάκι για να δείτε τι ωραίο που είναι.